κάλπες θα στηθούν στις 27 Δεκεμβρίου για την ανάδειξη νέας διοίκησης και οργάνων στο Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων. Στις επικείμενες εκλογές θα συμμετάσχει και μια νέα παράταξη, Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση. Στην απόφαση για τη δημιουργία αυτής της νέας παράταξης που προσδοκά να αγωνιστεί στο πλευρό των εργαζομένων αναφέρθηκαν ο Αλέκος Μπαλακέρας και ο Αδαμάντιος Κάλτσας. Αποφασίσαμε με φίλους συναδέλφους να ιδρύσουμε μια νέα παράταξη με την οποία θα συμμετάσχουμε στις εκλογές του Εργατικού Κέντρου, την ΕΑΚ. Η ΕΑΚ είναι η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση και μαζί με αυτούς τους φίλους και συναδέλφους, όπως προανέφερα, αποφασίσαμε να συμμετέχουμε στις εκλογές του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων. Σε μια περίοδο που οι εργαζόμενοι και η εργατική τάξη της χώρας δέχεται μια άνευ προηγουμένου συμπίεση από την εφαρμογή της ακραίας νεοφιλελεύθερης πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση στα εργασιακά δικαιώματά τους. Ειδικότερα αναφέρουμε ότι με την ανάληψη της κυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία καταργήθηκε μέσα σε λίγες μέρες ο βάσιμος λόγος απόλυσης, υποβαθμίστηκε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας με την κατάργηση της ειδικής γραμματείας, καταργήθηκε η συνευθύνη εργολάβου και υπεργολάβου και σαν να μην έφτανε αυτό, ήρθε και ο δίθεν αναπτυξιακός νόμος που ψήφισε η κυβέρνηση πριν λίγες μέρες, με τον οποίο καταργούνται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Απαγορεύεται πλέον η προσφυγή στον ΟΜΕΔ. Ενισχύονται οι επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας και οι ατομικές συμβάσεις εργασίας. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο εμείς λέμε ότι μπορούμε. Μπορούμε να αντιδράσουμε. Και όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο που το συνδικαλιστικό κίνημα βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Η συνδικαλιστική ηγεσία, η συμβιβασμένη συνδικαλιστική ηγεσία της ΓΕΣΕΕ, η οποία φέρει και την κύρια ευθύνη για το στο βαθμό που βρίσκεται αυτή τη στιγμή το συνδικαλιστικό κίνημα, το μόνο που ενδιαφέρεται να κάνει είναι να κάνει συνέδρια παροδία και να μείνει στην καρέκλα της. Εμείς λοιπόν λέμε ότι μπορούμε. Μπορούμε να αντιδράσουμε μαζί με όλους εκείνους τους συναδέλφους το υγιές κομμάτι του συνδικαλισμού και να δώσουμε τον αγώνα ενάντια σε αυτή την ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική. Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν θέτουμε τους εαυτούς μας στην κρίση των συναδέλφων εργαζομένων του νομού μας. Ζητούμε να μας στηρίξουν, να στηρίξουν το ψηφοδέλτιό μας χωρίς να έχουμε προκαταλήψεις, χωρίς να έχουμε ιδεολειψίες και αγγυλώσεις. Επομένως στις εκλογές στις 27/12/2019 θα υπάρχει το ψηφοδέλτιο της ΕΑΚ, με το οποίο θα υπάρχουν και άλλες υποψηφιότητες, τις οποίες θα τις δείτε τις επόμενες μέρες, από συναδέλφους άξιους, από συναδέλφους που έχουν όρεξη να παλέψουν για τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων της περιοχής. Η παράταξή μας, μέσα στους πολλούς στόχους που βάζει, τον κύριο, σαν κύριο έτσι θα μπορούσα να πω στόχο, βάζει να συμβάλλει με την δύναμή μας, όποια είναι αυτή στη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου, να συμβάλλει στην αναβάθμιση του συνδικαλιστικού και εργατικού κινήματος στην περιοχή μας. Μια περιοχή όπου σήμερα είναι ανεπίτρεπτο μεγάλες μονάδες που έχουν πολλούς εργαζόμενους να μην εκπροσωπούνται στο εργατικό κέντρο. Θα αναφέρω για παράδειγμα μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, εταιρείες εμφιάλωσης, η Νιτσάκος. Και το χαρακτηριστικό παράδειγμα θα είναι η Τράπεζα Πειραιώς με τα 1.200 προβλήματα που έχουν εργαζόμενοι τον τελευταίο καιρό, με απολύσεις, και είναι κρίμα τέτοια εργαζόμενοι σε αυτούς τους κλάδους να μην εκπροσωπούνται στο εργατικό κέντρο. Εμείς ένα στόχο βάζουμε μακριά από κομματικές σκοπιμότητες και μακριά από συνδικαλιστικά τερτύπια και παιχνίδια, να συμβάλλουμε με όλες τις δυνάμεις μας να αναβαθμιστεί το συνδικαλιστικό και εργατικό κίνημα στην περιοχή μας.